Είναι Παρασκευή 25 Αυγούστου, έχουν περάσει 2 μέρες αφότου σταμάτησε να καίει η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου αρχικά στην περιοχή της Μελίας Αλεξανδρούπολης και εξαπλώθηκε σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η πλάκα, ένας οικισμός πάνω από τα Δίκελα που λίγες μέρες νωρίτερα έμοιαζε με επίγειο παράδεισο για όποιον τον επισκεπτόταν, πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό το όμορφο γραφικό χωριό ανάμεσα στα βουνά. Οι εικόνες θυμίζουν βιβλική καταστροφή. Η φωτιά, η οποία ήταν ανεξέλεγκτη, είχε περικυκλώσει τον οικισμό και τα έκαψε όλα στο πέρασμά της. Δεν είναι όμως μόνο ο φυσικός πλούτος που καταστράφηκε. Κάηκαν και σπίτια ανθρώπων που με δάκρυα στα μάτια μας αφηγούνται τις τρομακτικές ώρες που ζήσανε. Δεν έμεινε τίποτα. Καταστράφηκαν όλα. Όλος ο Σοβιός σε λίγη ώρα έγινε στάχτη. Το σπίτι ήταν κατοικήσιμο, μένατε εσείς μέσα. Ναι. Πάνω κάτω ήταν, ή όρο που ήταν. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Και την άλλη πειρα δεν έχουμε και εκεί δεν κάγιον. Ήταν 2 σπίτια δίπλα το ένα με το άλλο. Με δάκρυα στα μάτια βλέπουν το άλλοτε σπίτι τους και λυγίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Πώς θα είναι η ζωή τους από εδώ και πέρα. Εσείς να είστε καλά αφού σωθήκατε. Η καταστροφική πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα που περικύκλωσε τον οικισμό της πλάκας από 3 μέτωπα. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρουν κουράγιο και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Πολύ καλή είναι. Τίποτα. Ένα συντάμια δεν έχω. Ένα μαξιλάρα δεν έμεινε. Βρισκόμαστε στον οικισμό της πλάκας. Και εδώ οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Το μαντρί που βλέπετε, πριν λίγες μέρες φιλοξενούσε 70 ζώα. Ο Σαλί Χατζή, κάτοικος της πλάκας, μιλάει στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης και με τρεμάμενη φωνή θυμάται τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν. Μένουμε εδώ. Όταν γεννήθηκαμε προπαπούδες στο κοριά εδώ και ασχολούμαστε αγρότης με ηλιόδεντρα, έχουμε γύρω τα χωριά είναι ασχολούνται με δέντρα, ηλιόδεντρα, ζώα, κατσίκια, πρόβατα, με τις παραλίες είμαστε, ας πούμε, έχουμε μια δουλειά. Μεγάλη καταστροφή. Έχουμε χωριό. Γενικά, δηλαδή δεν μας έμεινε τίποτα. Εκτός που φύγαμε εκείνη τη μέρα με τη φωτιά, έχουμε και οικογένεια, παιδιά. Φοβότανε ψυχολογικά. Φύγαμε, δεν μας άφησαν οι Αλεξανδρούπολοι, πήγαμε στην Κομωτινή. Κάποια στιγμή γυρίσαμε εμείς για να σώσουμε το χωριό, αλλιώς δεν γίνεται. Η ευθύνη μας άφησε αστυνομικός και ήρθαμε εδώ. Κάτι 2-5 παιδιά που ήταν εδώ βοηθήσαμε, αλλά δεν είχαμε νερά. Στις γραμμές δίκτυο. Ευτυχώς με τα βιτία που φτιάξαμε εδώ, συντηρήσαμε, γεμίσαμε με το τρακτέρ που κουβαλούσαμε,
βοηθήσαμε και ήρθε και προσβεστική τελικά σε συνάδελφος εδώ, εξάδελφος που είναι εδώ, το σπίτι εδώ που είναι, είχε ζημιά. Κάηκε. Και ήμασταν εδώ την εκείνη την βράδυ, δηλαδή ήμασταν εδώ μέχρι σήμερα. Όσο μπορούσαμε βοηθήσαμε τον κόσμο.